υγεία. Χαρούμενο το νέο έτος. Επετειακό δίγλωσο λεύκωμα για τα 70 χρόνια δημιουργίας των ελληνικών κινουμένων σχεδίων παρουσιάζει η ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Κρατώντας το λεύκωμα αυτό στα χέρια μου, διαπιστώνω πόσο σημαντικά μηνύματα, αξίες και συναισθήματα μπορούν να περάσουν μέσα από τα κινούμενα σχέδια. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρης Κρέτσος για το επετειακό λεύκωμα των 70 χρόνων των ελληνικών κινουμένων σχεδίων ανέφερε. Είναι μεγάλη ευκαιρία και για μας ότι εντασσόμαστε πλέον σε ένα Υπουργείο το οποίο συνδυάζει το περιεχόμενο, τον οπτικοακουστικό κλάδο, αλλά και τις υποδομές τηλεπικοινωνίες και βεβαίως τα εργαλεία, τις εφαρμογές που προκύπτουν από την ψηφιακή πολιτική. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε και εμείς σε θέση να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, και όχι μόνο στα πλαίσια της προβολής, αλλά και στα πλαίσια διαχείρισης κονδυλίων που αφορούν τον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής και των κινουμένων σχεδίων. Ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων ΑΣΥΦΑ Ελλάς, μεταξύ άλλων τόνισε. Η μεγάλη έκρηξη των ελληνικών κινουμένων σχεδίων ξεκίνησε με την έναρξη περίπου της ελληνικής κρίσης το 2008-2009. Και παρόλες τις δυσκολίες, τα παιδιά μας και οι νεότεροι και οι παλιότεροι δημιουργοί, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς, φτάσαμε αυτή τη στιγμή από τελευταίος τροχός της Ευρώπης να είμαστε από τις πιο hot κινηματογραφικές και animation κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα επόμενα βήματα στις υποδομές των ελληνικών κινουμένων σχεδίων, ο κύριος Καραμιτσάνης σημείωσε. Με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας και του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, συνεχίζουμε τις δράσεις προβολής ανθολογιών των ελληνικών κινουμένων σχεδίων σε διάφορα μέρη αναφοράς, εκεί δηλαδή που η Ελλάδα μπορεί να είναι θετικά παρούσα ανά τον κόσμο. Για πρώτη φορά, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ένας ανεξάρτητος φορέας που έχει τα πιο δημοφιλή, τα πιο προβεβλημένα βραβεία κινηματογράφου στη χώρα, τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας, τα βραβεία Ήρης, θεσμοθετεί από το 2017 για πρώτη φορά βραβείο για τα κινούμενα σχέδια. Ο κύριος Άγγελος Ρούβας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, αλλά και ιδρυτής της διαδικτυακής πύλης GreekAnimation.com, αφού τόνισε τη σημασία του λευκώματος που καταγράφει τη δράση 70 χρόνων των ελληνικών κινουμένων σχεδίων, μίλησε για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το εγγύς μέλλον του ελληνικού animation. Βλέπαμε ότι ενώ το κομμάτι της τέχνης, των μικρού μήκους ταινιών, πήγαινε αρκετά καλά και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αυτό που θέλαμε ήταν να βάλουμε και το κομμάτι που δεν πήγαινε καλά, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, δηλαδή πώς το κινούμενο σχέδιο θα μπορέσει να μπει στη διεθνή αγορά σιγά σιγά ισότιμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν ήδη δρομολογηθεί τα πράγματα. Περισσότερο αυτό που πετύχαμε με την δράση των 70 χρόνων ήταν να κινητοποιήσουμε τους φορείς που είναι απαραίτητοι για να προχωρήσει μια παραγωγή κινουμένου σχεδίου, δηλαδή κρατικούς φορείς, το κέντρο κινηματογράφου, τηλεόραση. Αυτά είναι ο πυρήνας για να μπορεί ένα project ελληνικό να στηριχθεί και να βγει στο εξωτερικό για να μπορέσει να αναζητήσει συμπαραγωγούς με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Εύχομαι να ψηλώσω περισσότερο. Ευτυχία. Χρόνια πολλά.